Selam olsun barış yolunda yürüyenlere. Χαιρετίζω αυτούς που βαδίζουν στο δρόμο της ειρήνης. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα που οι νόμοι θεσπίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μονοπωλιών και όχι τις ανάγκες της ανθρωπινής ζωής. Υπογράφοντας διεθνείς συνθήκες και ιδρύοντας διεθνείς στρατιωτικές δομές, επιλέγοντας στρατηγικά σημεία όπου οι εμπεριαλιστές μπορούν να ελέγχουν τις αγορές, κρύβοντας κάτω από το μαντιά ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα, ώστε ο λαός να μην καταλαβαίνει τους πραγματικούς σκοπούς τους. Το πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις, είναι ξεκάθαρα τον κόσμο ότι η βάση που έχει δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη με το πρόσχημα της προστασίας της περιοχής ουσιαστικά εξυπηρετεί τον έλεγχο μαύρης θάλασσας. Είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε ότι οι λαοί μπορούν να ζουν με ειρήνη και αδελφοσύνη σαν ένα δέντρο και ελεύθερο σαν ένα δάσος αδελφωμένα και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος και οι συγκρούσεις σε οποιονδήποτε περιοχές της γης λαμβάνουν αδελφοσύνης, λαμβάνει υπόψη αν κάποιος είναι μειονότητα ή πλειονότητα, χριστιανός ή μουσουλμάνος ή οποιαδήποτε εθνικότητα, απλώς φέρνει θάνατος, φέρνει καταστροφή. Κοιτάξτε την Ιουγκοσλαβία, Βοσνία Ερζεγοβίνα, Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, ερυπωμένα κτίρια, κοινωνικές δομές και αμέτρητα νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά, άνθρωποι ξεριζωμένοι από τον τόπο τους που πεθαίνουν στους δρόμους. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μπορούν να υποθούν. Η επέκταση εμπεριαλιστικές πολιτικές ανεξάρτητα από τη χώρα που έρχεται, όποια αναπτύσσονται οι στρατικές δομές, είναι το τείχος για την αδελφότητα των λαών. Εμείς αγωνιζόμαστε για να σπάσουμε τέτοιους τείχους. Είτε προέρχεται από ΝΑΤΟ, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από τη Ρωσία, είτε από την Κίνα, εμείς σταθούμε απέναντι. Και όπως έχει πει και ο Ναζίμ Χικμέτ, «Οτουβάρ λαρνές, βυζ κελερ μιζεβείς». Αυτός ο τείχος, αυτή η τύχη δεν μας τρομάζει.